Δεν μπορούμε να συζητάμε. Θα μ' αφήσετε λίγο. Δεν μπορούμε 12 και 10 με άλλους 100 μιλητές να συζητάμε για την κατανόηση στο καφενείο. Κύριε Τσαβάρα, σας παρακαλώ. Ας μην ανοίγατε αυτό το διάλογο. Όχι. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα, είναι το βήμα. Προσωπικά σας το λέω, με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όχι, να κάτσετε κάτω, σας παρακαλώ. Είπατε κάτι, σας ανοίγουμε μια κουβέντα η οποία χάνουμε χρόνο αυτή τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν. Γίνεται ένας διάλογος κατανόησης της γλώσσας και των εννοιών μεταξύ σας. Μπορούμε να τα λύσουμε στο καφενείο της Βουλής. Μα αυτό είναι προσωπικό, κύριε Τσαβάρα. Δεν είπα αυτό. Κύριε Τσιρόνη, σας παρακαλώ. Ξεκινήστε. Κύριε Τσαβάρα, ευχαριστώ. Έχει ένα όριο αντοχή. Πήγαινε έξω και πέστε τα. Τι να σας πω. Εντάξει, κύριε Τσιρόνη, ξεκινήστε. Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ. Ξεκινήστε, κύριε Τσιρόνη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, εντάξει. Σήμερα αναμετρούμαστε με την ιστορία μας και επιτέλους πρέπει ο καθένας από εμάς σήμερα εδώ, ό,τι κάνει και ό,τι λέει, να είναι για να κοιτάει τα παιδιά του και τα εγγόνια του στα μάτια. Και ξεκινάω καταρχάς με το όνομα της γειτονικής χώρας. Σήμερα που μιλάμε λοιπόν, εκεί που μας οδήγησαν οι κυβερνήσεις σας, έχουμε μια χώρα με σύνθετη ονομασία, όχι εργαόμνες, μόνο για την εξωτερική χρήση για τον ΟΗΕ, η οποία λέγεται Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και ρωτάω πάρα πολύ απλά πώς φτάσαμε εδώ. Και δεν θα γυρίσω στον Εφήλιο, ούτε θα γυρίσω στο Μεγάλο Αλέξανδρο. Σας θυμίζω λοιπόν, γιατί κάποιος δεν το ήξερε, παρακαλώ κύριε εδώ μπροστά της Νέας Δημοκρατίας εκπρόσωποι, σεβαστείτε λίγο, σας μιλάω. Σεβαστείτε μας λιγάκι. Λυπάμαι που το λέω, αν σας διασκεδάζει, πηγαίνετε έξω να διασκεδάσετε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, απαντάτε, με τον κανονισμό λοιπόν 3567 του 1991, που κάποιος τον είχε ξεχάσει, το οποίο τον υπέγραψε ο κύριος Σαμάρας σε κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σταματάνε οι εμπορικές σχέσεις του 91 με τη Ιουγκοσλαβία και λέει εδώ πέρα για το καθεστώς που θα εφαρμοστεί πλέον χωριστά και ανεξάρτητα με τις δημοκρατίες της Βοσνίας και Ζεγοβίνης, της Κροατίας, της Μακεδονίας και της Σλοβενίας. Είναι οι δημοκρατίες πια που γεννιόνται από τα συντρίμια της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Αυτό εδώ πρέπει να το έχετε υπογράψει. Και μη μου πείτε ότι είναι φρέσκο, το καταθέτω και στα πρακτικά. Υπογράψατε λοιπόν αρχές Δεκεμβρίου του 1991 ότι κάνετε ανεξάρτητες εμπορικές σχέσεις με αυτό που σήμερα αναθεματίζεται. Τότε είσαστε στο ναι στα όλα. Τότε βέβαια ό,τι έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, μα το υπογράφετε. Και δεν κοιτάγατε τις επιπτώσεις αυτού του κειμένου. Γιατί τότε έπρεπε η Ελλάδα να βάλει το βέτο και να πει: εδώ πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα από τον Εμφύλιο, από το 45, από το 46, και να πει: όχι, εδώ πέρα αυτή είναι κρατήδιο και δεν μπορούμε να έχουμε ανεξάρτητες εμπορικές σχέσεις. Τότε διαμελήσει η Ιουγκοσλαβία και μετά πολλά χρόνια είχαμε στα βόρεια σύνορά μας αυτό το οποίο εσείς σήμερα αναθεματίζετε, να το παραδέχεστε. Μια χώρα που ονομάζεται Μακεδονία, δηλαδή σκέτο. Αυτό λοιπόν το έγκλημα τότε του κύριου Σαμάρα, που το αποδεχτήκατε, σήμερα το αρνείστε τελείως. Και ρωτάω πάρα πολύ απλά. Άκουσα την κυρία Βούλτεψη και πολλούς άλλους. Άκουσα για τα διαδικαστικά, άκουσα για το ένα, για το άλλο, θα μιλήσουμε για αυτά. Ρωτάω κάτι πολύ απλά. Τη σύνθετη ονομασία τη δέχεστε? Και αν τη δέχεστε, γιατί πάτε στα συλλαλητήρια? Γιατί αυτοί που πάνε στα συλλαλητήρια αρνούνται τελείως τη διαπραγμάτευση με τη γειτονική χώρα. Αρνούνται τελείως. Εσείς λοιπόν, ως Νέα Δημοκρατία, ως αξιωματική αντιπολίτευση, όταν εδώ πέρυσι ο πρόεδρός σας, καλοκαίρι του 2017, έλεγε ότι εθνική θέση της χώρας είναι η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προορισμό μπροστά από τη λέξη Μακεδονία. Τα λόγια του μεταφέρω. Πώς είναι δυνατόν να μας λέτε αυτή τη στιγμή, πάμε στα συλλητήρια που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί πέρα, παρέα με τον κύριο Μπαρμπαρούση, θα είναι και όσοι δεν θέλουν καθόλου τον όρο Μακεδονία. Αυτό φωνάζουν στα συλλαλητήρια. Το αποδέχεστε ή όχι? Δεν το λέτε. Κρύβεστε πίσω από αυτό. Γιατί κατά βάθος, εκτός να είστε εμπλοφαδόροι, όπως είπε ο αντιπρόεδρός σας, είσαστε εμπλοφαδόροι, κοροϊδεύατε τότε. Κρυβόσασταν πίσω από τον Γκουέφσκι δηλαδή. Θέλετε ή δεν θέλετε σε ιδιαίτερη ονομασία? Και πάμε τώρα στο σημαντικό ζήτημα της γλώσσας. Ακούσαμε τους στον ΟΗΕ, δεν έγινε δεκτή η μακεδονική γλώσσα, αλλά έγινε δεκτά η μεταγραφή σε λατινικό πράγματι των αλφαβήτων. Εκεί όμως υπάρχουν δύο αλφάβητα τα οποία έγιναν δεκτά εκείνη την ημέρα. Το σερβοκροατικό κυριλικό αλφάβητο και το μακεδονικό κυριλικό αλφάβητο.
Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει και βουλγάρικο κυρίλικο αλφάβητο και ρώσικο κυρίλικο αλφάβητο. Δεν είναι γενικά κυρίλικο αλφάβητο. Όπως δεν είναι γενικά λατινικό αλφάβητο. Εκείνη τη μέρα λοιπόν το 77 ήταν δύο αλφάβητα συγμένα κυρίλικα, το σερβοκροατικό και το μακεδονικό. Και ρωτάω πώς είναι εδώ υπάρχει μακεδονικό αλφάβητο χωρίς να υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Αλλά μετά μας είπατε και το άλλο απίστευτο. Ότι μόνο 6 γλώσσες λέει αναγνωρίζονται στον ΟΗΕ. Δηλαδή αντιστοίχως να το καταλάβω, δεν αναγνωρίζονται ούτε η ελληνική γλώσσα, ούτε η σερβική, ούτε η ινδική, ούτε η τουρκική, ούτε καμία άλλη. Μπορούμε να σοβαρευτούμε λίγο. Αυτές είναι οι γλώσσες του ΟΗΕ, οι 6 που μεταφράζονται στα κείμενά του επίσημα ή όλες οι γλώσσες των 193 χωρών. Άρα υπάρχει μακεδονική γλώσσα, γιατί έχει το αλφαβητό της και δεν ήταν αθώα εκείνη η μέρα, απλώς τότε δεν υπήρχε το πρόβλημα. Επινοήθηκε τώρα πρόσφατα. Και βέβαια, εγώ να πάω μαζί σας και να πω: ωραία, είναι μια νότιο-σλαβική γλώσσα που για πρώτη φορά αυτό γίνεται παραδεκτό. Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό μας το είπε ευκολάκι η κυρία Βούλτευση. Έλα τώρα, Μεγαλέξανδρο, σιγά. Σιγά, τι έγινε. Αυτό όμως φωνάζατε πριν από λίγο καιρό. Ότι αυτό ήταν το έγκλημα και γι' αυτό τα βρίσκατε. Τώρα ξαφνικά είναι και ευκολάκι το Μεγαλέξανδρο. Εγώ ρωτάω λοιπόν: αυτή η γλώσσα λοιπόν είναι σλαβική. Τι είναι, βουλγαρική, ρώσικη, σερβοκροατική? Και εδώ προσέξτε πάρα πολύ καλά τα απαντήσετε. Γιατί αν πείτε βουλγαρική, γιατί τα άλλα δεν είναι και το ξέρετε, τότε παίζετε με άλλον επικίνδυνο εθνικισμό. Και πάμε λοιπόν αυτή τη στιγμή στην περίφημη μακεδονική εθνότητα. Θα πω ότι ο κ. Τζαβάρας, αυτό που διάβασε ο κ. Σβορώνου, να το θυμάται όταν μιλάμε για όλα τα έθνη και όχι να μιλάμε μόνο για το ελληνικό έθνος. Πολύ καλά το διάβασε. Αυτό όμως που λέει ο κύριος Τζαβάρας, αν δεν το αναγνωρίζει στους γειτονές μας, τότε δεν είναι απλά με τον κύριο Σβορώνο και το πώς ορίζεται το έθνος, αλλά φοβάμαι κατά τα εθνικισμός, αν το αναγνωρίζω μόνο για τον εαυτό μας. Άμα όμως λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για μακεδονικό έθνος, θα σας διαβάσω ένα κείμενο το οποίο μπορεί να το αναγνωρίσετε πολύ. Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο, ήταν ένα κράμα όλων των βουλκαλικών ονοθνήτων, τότε Μακεδονία. Έλληνες, Βούλγαροι, Ρουμούνα, Σέρβα, Αλβανοί, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ζούσαν φίρδι μίγνιν κάτω από το βαρύζιγο των Τούρκων. Η γλώσσα τους ήταν η ίδια, μακεδονίτικη, ένα κράμα και αυτή από σλάβικα και ελληνικά ανακατωμένα με λέξεις τουρκικές. Όπως και στα Βυζαντινά χρόνια, οι πληθυσμοί ήταν ανακατωμένοι τόσο που δύσκολα ξεχώριζε έναν Έλληνα από ένα Βούλγαρο τις δύο φυλές που κυριαρχούσαν. Εθνική συνείδηση είχαν την μακεδονική μονάχα. Την εθνική συνείδηση πάνω από λίγο μας είπε ο κύριος Τζαβάρας. Όταν όμως οι Βούλγαροι κήρυξαν την εκκλησιαστική τους ανεξαρτησία και αναγνώρισε στην Κωνσταντινούπολη αρχηγός της Βουλγαρικής Εκκλησίας ο Έξαρχος αντί του Πατριάρχη και η Σύνοδος του 1870 κήρυξε σχισματικούς τους Βούλγαρους, χωρίστηκε η Μακεδονία σε πατριαρχικούς Έλληνες και εξαρχικούς Βούλγαρους, χωρίστηκαν και οι συντοπίτες, οι συγχωρείτες, ακόμα και οι οικογένειες. Αυτά δεν τα γράφει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι οικολόγοι πράσινοι που ανήκω εγώ. Τα γράφει η Πινελόπη Δέλτα. Για τη μακεδονίτικη γλώσσα και για τη μακεδονίτικη εθνότητα. Και θα σας διαβάσω και κάτι άλλο, το οποίο το έχω πάρει από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, το βιβλίο του Παύλου Τσάμι, Μακεδονικός Αγών, το 1975 δημοσιεύτηκε. Λέει λοιπόν εδώ πέρα ο ίδιος ο Παύλος Μελάς, είναι από την τελευταία του έκθεση στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι αμέσως λοιπόν, χωρίς να αναμείνω όλους τους οδηγούς, παραλαμβών τον ένα εξ αυτών, διευθύντην προς το Λέχοβο και εκεί δεν εισπερσκοπάναν, όπου εφωνεύτησαν αμέσως σε διαβόητη Βούλγαρη ιερεύς και διδάσκαλος. Και οι δύο κατήγορες σπουδαία θέσαν το κομιτά του. Συγκαλέσαν στους ίδιους τους δημογέροντας, συνέστησαν αυτούς πρώην Ορθοδόξους, δια της βίας αποσκυρτήσαντας, διαθερμοντά της ομιλίας να επανέλθουν στην Ορθοδοξία. Τους ερώτησαν να μας υπόσχουν ελευθέρως αν η συνείδηση έτος είναι βουλγαρική και επεπιθύσουν σχηματισματικές. Και οι άνθρωποι είπαν ότι δεν είναι βούλγαροι και προθήμως θα πούνε ότι θα ασπαστούν το Ορθόδοξο Πατριαρχείο. Και βέβαια τότε λέει παρακάτω ότι είχε βρει και έναν Έλληνα, έναν νέο 35 ετών, ο οποίος λέει μάλιστα ότι ο νέος αυτός ήταν ανεπτυγμένος, όλοι τον σέβονται και τον αγαπούν σε όλα τα περίχωρα, εάν δεός είναι αποφασισμένος λάβει και αυτός το ίδιο στα όπλα κατά την άνοιξη, ενάντια στους Βουλγάρους εννοεί, θα είναι φοβερός κατά των δολοφόνων, παράγων, διότι θα συμπαρασύρει όχι μόνο τους ειδικούς μας, αλλά και πολλούς σχισματικούς εφών και επιρροή και τρόμον εξασκή. Ο Παύλος Μελάς,
διεκδικεί αυτούς τους σλαβόφωνους να πολεμάνε μαζί τους. Χωριό-χωριό τους διεκδικεί να μην πάνε με τους Βούλγαρους. Και εδώ εύκολα μας λέτε εσείς ότι η γλώσσα αυτή είναι βουλγαρική. Ό,τι λένε οι Βούλγαροι εθνικιστές. Μας τελείωσε λοιπόν ο Μεγαλέξανδρος, θα πω και άλλα δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα ΝΑΤΟ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει όλα αυτά γίνανε και τους χαρίσαμε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα διαβάστε τη διάμεση συμφωνία, την οποία μας παραδώσατε. Με αυτήν δουλεύουμε. Δεν έχει η Ελλάδα δικαίωμα να εμποδίσει τη χώρα αυτή να μπει στο ΝΑΤΟ. Προσέχτε με τι όνομα. Φύρομ. Μακεδονία δηλαδή σύνθετη και χωρίς έργα όμνες. Δεν έχει η Ελλάδα δικαίωμα άσκηση βέτο. Αν αύριο ο κύριος Τραμπ ή οποιοδήποτε εταίρος του ΝΑΤΟ θελήσει να τη βάλει τη χώρα, η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκήσει βέτο. Αυτό λέει η διάμεση συμφωνία. Ανακεφαλαιώνω. Διαβάστε τη διάμεση συμφωνία. Γιατί να δείτε τι παραλάβαμε. Παραλάβαμε τον ενδοτισμό του κύριου Σαμαρά. Το 2008 δεν θέλανε να τους βάλουν χωρίς εμάς. Εάν εμείς όμως αυτή τη στιγμή, ναι, σας παρακαλώ πολύ, τι εννοώ ακριβώς, αν αύριο η εξωτερική πολιτική της Αμερικής αλλάξει και προτιμήσει να τη βάλει αυτή τη χώρα χωρίς τη συμφωνία της Ελλάδας, εμείς βέτο δεν μπορούμε να ασκήσουμε. Αυτό που καταφέραμε το 8, η διάμεση συμφωνία, έχουμε χάσει και τη Χάγη. Να μάθετε να πληροφορείτε τους πολίτες. Περισσότερο για αυτούς μιλάμε σήμερα, να καταλαβαίνουν και τι γίνεται. Ανακεφαλαιώνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω. Τι διαφέρει ο πατριώτης από τον πατριδοκάπηλο? Ο πατριώτης αγωνίζεται για την πατρίδα του. Αγωνίζεται όπως μπορεί με τα δεδομένα να λύνει προβλήματα και να υπερασπίσει τα συμφέροντα της χώρας του. Ο πατριδοκάπηλος γεννάει εχθρούς για να προστατεύει τις λαμογές στο εσωτερικό. Αυτό κάνουν όλοι οι πατριδοκάπηλοι. Και να σας θυμίσω, οι πατριδοκάπηλοι διώξανε τους παππούδες μου από τον Πόντο, δίχασαν την Κύπρο και με τους λεονταρισμούς αυτούς το να φτάσουμε πέρα από το Σαγκάριο ή ότι τα πάρουμε την Κύπρο με κάτι πραξικότητα τύπου Σαμψόν. Ξέρουμε σε ποια πολιτική οικογένεια ανήκουν όλοι αυτοί. Χάσαμε μεγάλες εθνικές καταστροφές. Πάθαμε μεγάλες εθνικές καταστροφές. Και αν συνεχίσει αυτή η χώρα να ονομάζεται Μακεδονία σκέτο, χωρίς να καλύψουμε τα υπόλοιπα προβλήματα, σας προειδοποιώ, θα έρθει εκείνη η ώρα που θα τη δείτε στον ΝΑΤΟ σφύρο. Γιατί εδώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Τελειώνω. Ένα λεπτό, σας ναι, ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Θα γίνει... Μισό λεπτό, ναι. Έξω, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο γυρεότερος, τερμάτισε την προαιώνια διένεξη με τη Βουλγαρία και εκεί μιλάγαμε για προαιώνια διένεξη με θάρρος και ξεχνώντας όλα αυτά που έκανε ο Παύλος Μελάς, μάλλον όχι ξεχνώντας, τα τιμώντας, να το πω σωστά, γιατί πραγματικά κάποτε οι διένεξεις πρέπει να λήγουνε. Αντίθετα, αυτή τη στιγμή λισαλέα αγωνίζεστε να διαιωνίσετε μια διένεξη που στην πραγματικότητα δεν είναι προαιώνια, δεν υπήρχε, είναι προϊόν πολιτικών οι οποίες είναι πολύ μεταγενέστερες του Παύλου Μελά και του Μακεδονικού Αγώνα. Είναι πολιτικές που προέκυψαν μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, μετά το 1945 και αυτές οι έχθρες θέλετε να συνεχίζετε. Και ρωτάω εγώ, θέλουμε απέναντί μας και στο βορρά μας έναν φίλο ή έναν εχθρό? Θέλουμε να ταπεινώσουμε κάποιους, θέλουμε να τους αφήσουμε στην κατάσταση που είναι τώρα, θέλουμε να ξανάρθει ένας Γκουεύσκι με Μεγαλέξανδρους ή θέλουμε επιτέλους να λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Και γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ? Γιατί είμαστε τόσο με την έχθρα? Πότε μας απείλησαν αυτοί οι άνθρωποι που σας απέδειξα πριν από λίγο ότι στο Βαλκανικό πόλεμο πολλοί από αυτούς θέλαμε να τους φέρουμε στη μεριά μας? Κάνω λοιπόν μια ίστατη έκκληση. Μια ίστατη έκκληση. Αναλογιστείτε την ιστορία μας. Αναλογιστείτε τι παραλάβαμε. Ξεχάστε τις κομματικές γραμμές για μια φορά. Ψηφίστε κατά συνείδηση και στηρίχτε αυτή τη συμφωνία. Είναι ό,τι καλύτερο έχει έρθει στην Ελλάδα μετά που ξεκίνησε αυτή η διένεξη τα τελευταία 25 χρόνια. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι.